Θυμάμαι ο Καραγκιόζης φούρναρης, γιατρός, γραμματικός, ψαράς, ο Καραγκιόζης υπουργός. Δεν το θυμάμαι. Ο Μπένι νομίζει ότι όσο περισσότερα υπουργεία παίρνει, τόσο περισσότερο επηρεάζει. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εγώ αν ήμουν ο Σαμαράς, όλα τα υπουργεία θα τα έδινα στους Πασόκους. Όλα! Και μετά την αποτυχία θα τα ρίχνω όλους αυτούς. Ξαναβγαίνεις με τα τσαρούγια. Τα πρώτα καλά νέα φάνηκαν από νωρίς χθες. Η νέα σύνθεση άρεση του Πρετιντέρης. Το μεταξύ τόσους Πρετιντέρης και τόσους Μπάμπης δεν βρήκατε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Κεδίκοκλας έπρεπε να γίνει υπουργός συντονισμού, οργάνωσης και προγραμματισμού. Α, και αξιολόγησης και αξιοκρατίας. Και ξαφνικά αρχίζαν τα κουτσομπολιά. Ανοιχτή λέει η πόρτα για το Υπουργείο Ναυτιλίας για τον Άδωνη. Ποιος μαλάκας αφήνει τις πόρτες ανοιχτές. Τελικά, υπουργός υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευκαιρία να νοσηλευτεί. Ζούμε στη χώρα που ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας και ο Άδωνης υπουργός υγείας. Αυτό. Πάντως τα κουστούμια κάνουν τον υπουργό. Αλλιώς ο Αβραμόπουλος θα ήταν το πολύ πολύ μέτρο στο ρέμο. Πιο πάνω δεν το βάζεις. Και κανονικά έπρεπε να γίνει αντιπρόεδρος. Δεν ήθελε να φύγει από αντιπρόεδρος ο Αβραμόπουλος και θα ήταν και ο Μπένι. Ο Αβραμόπουλος γεννήθηκε αντιπρόεδρος. Δεν μπορεί να το διώξει. Το έχει το αντιπροεδρυλίκι, το έχει. Αν και εγώ πιστεύω να δείτε που δηλαδή ο Αβραμόπουλος φοβάται μη του φάει την αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία ο Μπένι όταν φύγει ο Σαμαράς. Τους δεν αφήνει. Όσο για το Κυριάκο, λογικά να το σκεφτείς, ο μπαμπάς του θα του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Υπουργείο. Ξεχάστε τη διοικητική μεταρρύθμιση, ξεχάστε τα πάντα. Επίσης λέει δημιουργείται Υπουργείο Πολιτισμού. Πολιτισμό Υπουργείο. Όχι πολιτισμός, άλλο. Εγώ θα έλεγα να κάνετε και ένα Υπουργείο Αναπλήρωσης. Βάλετε 5-10 υπουργούς πάγκου εκεί πέρα μέσα, μην μείνουμε ακυβέρνητοι, δεν ξέρεις ποτέ. Και γενικώς αν τα είδατε τα σημερινά, γεμίσαμε συναδέλφους κωμικούς που παριστάνουν τους πολιτικούς υπουργούς. Τώρα όπως είδατε περιμένουμε, έτσι. Απ' τη μια η τετραετία, απ' την άλλη εμείς. Ποιος θα εξαντληθεί πρώτος, εκεί παίζεται. Στα διευθύνει ο Σίλβιο 7 χρόνια φυλακή και αποκλεισμό διαβίου από κάθε δημόσιο αξίωμα. Περνάταν ο Σαμαράς. Να κάνει μια ποινιπή και μια ακία μετά, θα καταργεί στα δικαστήρια. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας. Και καλή τύχη. Α, ο Σαμαράς παρέμεινε πρωθυπουργός στο νέο σχήμα. Η φωτό της ημέρας. Σοβαρά τώρα. Περιμένετε από έναν που δεν μπορεί να γκρεμίσει σωστά έναν οργανισμό, να νοικοδομήσει σωστά μια χώρα.